Πολλά χρόνια καλά, με αγάπη και δύναμη. Είμαι σίγουρη ότι σήμερα, αν είστε σε ένα τραπέζι οικογενειακό που σας το εύχομαι ή με ανθρώπους που αγαπάτε, γιατί είναι μια τέτοια μέρα που χρειάζεται μια τέτοια ατμόσφαιρα, σίγουρα θα περάσει και ένα τραγούδι δικό του. Έχει τραγουδήσει τόσες επιτυχίες που και να προσπαθήσετε να μην ακούσετε Κώστα Μακεδόνα θα είναι λίγο δύσκολο. Οπότε σκέφτηκα, λέω, κάτσε να τον έχω δίπλα μου, να πούμε τρεις κουβέντες, ευχές. Χρόνια πολλά, λοιπόν, Χριστός Ανέστη. Χαίρομαι που είμαστε αυτή τη μέρα μαζί. Και το πιο ευχάριστο πράγμα να βλέπει κανείς το Πάσχα είναι εσένα. Εσένα. Πήγαιναμε λίγο κατευθείαν σε μια παιδική μνήμη, έτσι, πασχαλινή. Συγκεντρώσει τις οικογένειες, αυτό θυμάμαι σαν παιδί, ήμασταν όλοι μαζί και όλη την αυτή τη μέρα
Αυτό που μας καταπίεζε κάποτε, ε? Ναι, αλλά ίσως τώρα έχει αφήσει τόσο γλυκιά ανάμνηση που δεν ξέρω κι εγώ τι δεν θα έδινα να το ξαναζούσα έτσι για μια μέρα. Θα ήταν ωραίο. Πετυχαίνω σε μια περίοδο που είσαι σε μια μεγάλη έκθεση, τέτοιου τύπου που δεν, στην οποία δεν μας έχει συνηθίσει, έτσι. Και αναφέρομαι βεβαίως στο ναι που είπες στο τηλεοπτικό show, talent show. Και θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό το καινούριο που ανακάλυψες για τον εαυτό σου, για το κοινό, για τις νέες φωνές, έτσι μια γενική τοποθέτηση με βάση την εμπειρία σου. Θεωρώ ότι ήταν τεράστια εμπειρία, ευχάριστη εμπειρία. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και είδα έναν άλλο κόσμο που δεν τον ήξερα. Το καλό από όλη αυτή την ιστορία ήταν ότι είχαμε πολύ καλά νέα παιδιά, πολύ καλούς νέους τραγουδιστές, το οποίο ήταν ίσως η μόνη μου έτσι αγωνία. Φοβόμουν να μην τυχόν και δεχτώ, πάω στην εκπομπή και οι τραγουδιστές δεν είναι καλοί και ξέρεις, θα έπρεπε μετά, έρχεσαι σε μια περίεργη μηχανία να μην ξέρεις τι να πεις. Ευτυχώς έτυχε να είναι πάρα πολλά ταλαντούχα παιδιά και καλά παιδιά. Προσπάθησα να έχω σχέσεις, όχι και μόνο με τα παιδιά της ομάδας μου, αλλά και με τους υπόλοιπους, και να τους μεταφέρω λιγάκι το κλίμα και το πώς είναι να κάνεις αυτή τη δουλειά. Ξέρεις, γιατί τα παιδιά έχουν, νομίζουν ότι τα πράγματα είναι πολύ εύκολα, ότι μέσα σε ένα χρόνο μπορούν να γίνουν αυτό που ονειρεύονται. Ήθελα λίγο να τους προσγειώσω χωρίς να τους τσαλακώσω τα όνειρά τους. Μ' άρεσε πολύ το γεγονός ότι επειδή χρειάστηκε να βοηθήσω τα παιδιά της ομάδας μου,
μπήκα λίγο στο ρόλο του να τους δείξω πράγματα για τον τρόπο ερμηνείας στα τραγούδια, να τους μεταφέρω γνώσεις που τις απέκτησα κι εγώ μέσα από τα τόσα χρόνια δουλειάς και μέσα από τις τεράστιες σημαντικές προσωπικότητες που δούλεψα όλες αυτές τις δεκαετίες που είμαι στο τραγούδι. Και η γνώση είναι καλό να μεταφέρεται. Ό,τι πράγματα έχεις μάθει, καλό είναι να τα μεταφέρεις και σε άλλους ανθρώπους, σε νεότερους ανθρώπους, παρά να τα πάρεις σαν μυστικά μαζί σου και να φύγεις από αυτή τη δουλειά. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Ένιωσα ότι με βοήθησε και εμένα πάρα πολύ όλο αυτό. Ο τρόπος που έπρεπε να μπω, που έπρεπε να εξηγήσω στα παιδιά τα τραγούδια, να μην βγουν να τραγουδάνε μόνο νότες, να μπουν στο νόημα, στην ψυχή του τραγουδιού. Που κι εγώ για να το μάθω, κάποιοι άλλοι φτύσαν αίμα γι' αυτό και πρώτος από όλους ο κοινός μας φίλος, ο Σταμάτης, ο Καουνάκης. Και πιστεύω ότι κατάφερα να τους δείξω λίγα πράγματα και κυρίως να τους ιντριγκάρω να μπουν, να αρχίσουν να το ψάχνουν και αυτοί. Γιατί ό,τι και να σου δείξουν, πρέπει από εκεί και πέρα και εσύ να αρχίσεις να ψάχνεις, να μαθαίνεις μόνος σου πράγματα. Φαντάζομαι ότι μέσα από αυτή τον ρόλο σίγουρα έχεις ανατρέξει περισσότερες φορές από ότι σε άλλες περιόδους στο δικό σου ξεκίνημα. Πόσο ρόλο παίζει, αφήνω το κομμάτι του ταλέντου και της φωνής και του Θεοδόρου και πάω στο στοιχείο τύχη, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή και βεβαίως μετά όλη αυτή η μεγάλη διαδρομή της προσπάθειας, των επιλογών των αυστηρών, του μη ξεπουλήματος κάποιων πραγμάτων. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν και κάτι που είπα και στα παιδιά, ότι εγώ ήμουν, ας πούμε, πολύ τυχερός. Έτυχε στο μαγαζί που τραγουδούσαν να έρθει ο Σταμάτης Κραουνάκης και να μ' ακούσει. Πες μου λίγο, πώς έγινε, για όσους δεν το θυμούνται ή δεν το ξέρουν. Ή σε ένα βράδυ, σε ένα άσχετο μαγαζί. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, στο Σκορπιό, το 1987 και έτυχε να έρθει ένα βράδυ ο Σταμάτης Κραουνάκης εκεί, στο μαγαζί και επειδή έλειπε κάποιος άλλος τραγουδιστής, χρειάστηκε να καλύψουν ένα μέρος του προγράμματος. Οπότε σκεφτήκαν ότι καλά είναι να βγάλουμε και το μικρό. Εγώ ήμουν τότε ο μικρότερος και ο πιο καινούριος στη δουλειά, αλλά είχα μεγάλη επιτυχία γιατί για κάποιο λόγο έβγαινα και γινόταν χαμός και ερχόταν και πολλοί κόσμος για να δουν τον Πιτσιρικά με τη φοβερή φωνή. Και λέει, ας βγάλουμε και τον Κώστα εκεί να πει κάτι. 3 η ώρα το πρωί. Και λέω, παιδιά, εγώ τι να πω. Τέτοια ώρα δεν μπορώ να πω τα τραγούδια. Λέει, δεν πειράζει, θα πεις κάτι που ξέρεις. Βρες ένα ωραίο λαϊκό, να είναι δυνατό. Και είπα τότε το Ήλια μου σε παρακαλώ, του Λοΐζου και του Λευτέριου, του Παπαδόπουλου. Και μ' άκουσε ο Σταμάτης ξαφνικά. Αυτό λοιπόν, αυτά τα 3 λεπτά ήταν η μεγάλη τύχη στη ζωή μου. Αλλά από εκεί και πέρα ακολούθησε σκληρή δουλειά. Δηλαδή, ό,τι κατάφερα να κάνω, δεν ξέρω που έχω φτάσει σε αυτή τη σκάλα που λέγεται, που είναι, αν τη φανταστούμε σαν μια σκάλα όλη τη διαδρομή μας, σε ποιο σκαλάκι έχω φτάσει, αλλά για να φτάσω σε αυτό το σκαλάκι,
Έχω φτύσει αίμα, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Το ίδιο έχει συμβεί και με όλους τους συναδέλφους μου και νομίζω το ίδιο έχει συμβεί και με όλους τους ανθρώπους σε όποιο χώρο δουλειάς και αν βρίσκονται. Αυτό λοιπόν είναι η δική μου, ο δικός μου τρόπος που αντιμετώπισα τα παιδιά και ήθελα να το καταλάβουν ότι εδώ, αυτά τα τρία λεπτά που είχα εγώ τότε την τύχη να με ακούσει, έχετε αυτά τα τρία λεπτά που βγαίνετε στην τηλεόραση και εκεί μπορεί να σας ακούσει οποιοδήποτε και να επενδύσει επάνω σας. Αλλά αυτό, ό,τι και να γίνει, είναι το πρώτο σκαλάκι. Από εκεί και πέρα η ανηφόρα είναι πολύ μεγάλη και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Ξέρεις, γιατί είναι και λίγο τα... Τα γύρω-γύρω. Ο περίγυρός μας, τα συγγενικά πρόσωπα, ο φιλικός κύκλος, που αρχίζουν ξαφνικά και σου φουσκώνουν τα μυαλά. Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο πρώτος, είσαι η φωνάρα, η άλλη είναι άχρηστη. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, κυρίως σε πολύ νέα παιδιά. Πρέπει να έχουν την παιδεία και την αγωγή αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσουν και από αυτά που ακούνε να πετάνε τα μισά στη θάλασσα. Χωρίς εσένα, πόση εγκατάλειψη κλεισμένη σε δύο λέξεις, πάλι κατάφερες κι απόψε να με μπλέξεις. Χωρίς εσένα, χωρίς εσένα, να δίνω μάχη συνεχώς να σε κερδίσω, δίχως να ξέρω αν θα πεθάνω ή αν θα ζήσω. Χωρίς εσένα, χωρίς εσένα. Σε διαγράψω πριν προλάβω να λυγίσω. Χωρίς εσένα, χωρίς εσένα. Κι ας με πειράζει, θέλω να ξέρεις από πείσμα σε τελειώνω. Κάνει σου ήλιος μου κι αλεύω να κρυώνω. Αρκεί για πάντα από σένα να σωθώ. Σε ξέρω πολλά χρόνια και ένα πράγμα που σκέφτομαι για εσένα όταν ακούω το επίθετό σου ή ένα τραγούδι σου είναι ότι δεν έχασες ποτέ το μέτρο. Μου δίνεις αυτή την αίσθηση. Δηλαδή ότι δεν μπήκες σε αυτή τη λούμπα ότι είμαι ο καταπληκτικότερος, ο πρώτος μου δίσκος είναι με Κραουνάκι Λίνα, κάνω επιτυχίες κατευθείαν, έχω αυτό το ταμπεραμέντο, γιατί είναι άλλο στοιχείο η δισκογραφία και άλλο της live εμφάνισης που κερδίζω το κοινό γιατί το έχεις και αυτό. Ναι, εκεί. Τους τραβάς όλους σαν μαγνήτης. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπήκε στην περιπέτεια λοιπόν να πεις εγώ είμαι. Έστω και στη μικροστιγμή από την πορεία σου. Δεν μπήκα ποτέ. Ίσως πολλές φορές αδίκησα τον εαυτό μου. Αλλά ίσως δηλαδή να θεώρησα και ίσως και να θεωρώ ακόμα ότι αξίζω λιγότερο από ό,τι αξίζω, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα ότι αξίζω περισσότερο από αυτό που είμαι. Ίσως να είναι πιο επικοδομητικό όμως αυτό. Άλλο αν ταλαιπωρείς εσύ. Καμιά φορά δεν είναι και τόσο καλό να υποτιμάς και τον εαυτό σου, αλλά προσπάθησα να βρω το μέτρο. Προσπαθώ να τα βλέπω τα πράγματα απ' έξω. Και επίσης, βλέποντας συμπεριφορές, έχοντας μπει πολύ μικρό στο χώρο, βλέποντας συμπεριφορές άλλων,
προσπάθησα να δω ποιες συμπεριφορές από αυτές μου τέριαζαν και ποιες συμπεριφορές μου ήταν ξένες και τις κορόιδευα. Και αυτό που κορόιδευα δεν θέλησα να τα κάνω ποτέ κι εγώ. Ενώ προσπάθησα να ακολουθήσω τις διαδρομές από τους ανθρώπους που θαύμαζα τη στάση τους σε σχέση με αυτό που ήταν. Τώρα, διάβαζα κάτι άλλο και μου έκανε εντύπωση. Τώρα το ανακάλυψα παρόλο που συναντιόμαστε τόσα χρόνια. Ότι σε κάποια χρονική στιγμή ήσουν έτοιμος να τα εγκαταλείψεις όλα. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί αν δει κανείς τις επιτυχίες σου, τα τραγούδια σου, τους δίσκους σου, τη μία κίνηση πίσω από την άλλη, δεν προκύπτει κάποιο τέτοιο κενό. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανένας ότι πέρασες μια τέτοια κρίση, ότι παιδιά τι κάνω εγώ εδώ, πάμε για άλλα. Και θέλω να μου πεις, ισχύει κάτι τέτοιο? Αλλά πολλές φορές έχω πέρασει διάφορες τέτοιες κρίσεις. Η πιο μεγάλη μου έτυχε σε φάση που ήμουν σε πολύ καλή, πάρα πολύ καλή στιγμή. Απλά με είχαν ενοχλήσει κάποια πράγματα που έπαιζαν παρασκηνιακά στη δουλειά μας. Δηλαδή? Και επειδή δεν είναι πράγματα. Θέλω να πω, έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό ή με το αθέμητο κάποιος... ίσως ανταγωνισμό. Ωραία. Ανθρώπων. Και αισθάνθηκα ξαφνικά ότι η σκέψη που έκανα είναι ότι τι κάνω εγώ σε αυτό το χώρο. Εγώ είμαι πολύ καθαρός άνθρωπος για να ανήκω εδώ. Πρέπει να. Δεν έχω καμιά δουλειά. Και επειδή τότε είχα τελειώσει και τις. Είχα μόλις γίνει επαγγελματίας, πιλότος και τα λοιπά και μου είχαν προτείνει για να πάω κάποια σε κάποια εταιρεία στο εξωτερικό, σκεφτόμουν να... Να την κάνεις. Να την κάνω, ναι. Είχα μπει σε αυτή τη σκέψη. Ότι να ησυχάσω, ας πούμε, θέλω να ζήσω και να είμαι καθαρός. Κάποια στιγμή, λίγες μέρες πριν, είχα τραγουδήσει Action ST σε μια παράσταση που είχε γίνει στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Μίκης της Θοδωράκης δεν μπόρεσε να έρθει ούτε να διευθύνει, αλλά ούτε και καν να παρευρεθεί, γιατί είχε κάποιο οικογενειακό προσωπικό του πρόβλημα. Αλλά άκουσε την ηχογράφηση. Και ξαφνικά, πάνω που ήμουνα στη σκέψη τώρα τι να κάνω, να απαντήσω ναι, να απαντήσω όχι, σε μια-δυο μέρες έπρεπε να απαντήσω, με πήρε η κόρη του, η Μαργαρίτα, τηλέφωνο και μου λέει «Θέλει να σου μιλήσει ο πατέρας μου». Και με πήρε στο τηλέφωνο και άρχισε να μου λέει καταπληκτικά πράγματα για αυτό που άκουσε. Και ήταν τόσο σπουδαία τα λόγια του και τόσο καλή η κριτική του απέναντι σε όλο αυτό που άκουσε, που όταν έκλεισα το τηλέφωνο είπα «Καλά είμαι ηλίθιος». Με παίρνει ο Θοδωράκης και μου λέει αυτά και εγώ σκέφτομαι να παρατήσω τη δουλειά και να σκοθώ να φύγω. Και πήρα και έδωσα αρνητική απάντηση. Μετά ερωτευτήκαμε και ύστερα βρεθήκαμε πάλι μια φορά. Πρώτη μου φορά σε κόλλα νερά έμαθα κολύμπι και πως λένε το για χαμπίμπι. Έχεις πάντως τέτοιες στιγμές, δηλαδή
η διαδρομή σου μέχρι τώρα θα μπορούσε να γίνει μια πολύ θελκτική ταινία. Γιατί έχω διαβάσει και για άλλες στιγμές όπου εσύ πας να κάνεις ένα άλλο σενάριο και κάποιος πολύ δυνατός καλλιτέχνης, νομίζω ο Γιώργος Νταλάρας έπαιξε ένα τέτοιο ρόλο, έδωσε μία άλλη στροφή, ας πούμε, στην καριέρα σου. Είναι αυτά τα μαγικά που γίνεται και είναι η τύχη του όχι. Ξέρεις, είναι η τύχη που σου φέρνει ένα όχι που λες σε μια δουλειά. Αυτό έχει γίνει πολύ πιο πριν, όταν στα πρώτα μου σχεδόν βήματα, στην αρχή της πορείας μου, που είμαι ήδη στη δισκογραφία και όλοι, ας πούμε, ο περίγυρος που λέγαμε είναι που είσαι στη δισκογραφία και το τραγούδια σου παίζονται και το δεν έχω ιδέα και τα κόκκινα γυαλιά και εγώ δεν έχω δουλειά. Και έχω φύγει από το σπίτι μου, ζω στην Αθήνα, έχω πλέον ένα σπίτι που νοικιάζω και πρέπει να μείνω με τα έξοδά του και αυτά και δεν έχω δουλειά. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Και κάποια στιγμή τυχαίνει μία πρόταση, η οποία όμως ήταν σε έναν χώρο που δεν με εξέφραζε. Αλλά δεν την απέρριψα και άφησα. Έβαλα ένα κενό χρόνο. Ναι, ζήτησα μια πίστοση χρόνου, ας πούμε, για να απαντήσω, γιατί δεν ήξερα τι άλλο μπορεί να προκύψει. Με τον Γιώργο είχαμε γνωριστεί λίγο πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος μου. Κάνα δύο εβδομάδες πριν, τυχαία. Αλλά κρατήσαμε από τότε φιλική σχέση και την έχουμε και ακόμα. Πολύ ζεστή αυτή την καλή φιλική σχέση. Συναντηθήκαμε λοιπόν τότε στη Θεσσαλονίκη και πιάσαμε την κουβέντα και μου λέει τι γίνεται, τι θα κάνεις. Λέω δεν ξέρω τι να κάνω, έχω μόνο αυτή την πρόταση, δεν έχω δουλειά, δεν έχω λεφτά. Εκείνος κάτι είχε ήδη κλεισμένο, μου λέει ήθελα να είσαι μαζί, αλλά έτσι πως κάνουμε αυτή τη δουλειά δεν μπορώ να... Μακάρι να μπορούσα να έρθεις μαζί μου, αλλά δεν γίνεται. Νομίζω θα ήταν τότε με τον Βασίλη στο Βατικόν και ήταν μόνο οι δυο τους. Και νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά μου λέει να καθίσουμε, μου λέει μην πεις ναι σε αυτή τη δουλειά, δεν είναι για σένα. Εσύ είσαι τραγουδιστής καριέρας, δεν είσαι να πας να κάνεις αυτά τα πράγματα. Άστο, θα κοιτάξω κι εγώ τι μπορεί να γίνει, μήπως σε φέρω σε επαφή με τον Νικολόπουλο, να σου γνωρίσει τον Νικολόπουλο, μήπως το ένα, μήπως το άλλο, αλλά σε παρακαλώ, μου λέει μην πας σε αυτή τη δουλειά, δεν είναι για σένα. Πραγματικά τον άκουσα λοιπόν, όταν πήγα σπίτι, πήρα ένα τηλέφωνο και είπα ότι λυπάμαι, ευχαριστώ, αλλά ξέρετε δεν μπορώ και όλα αυτά. Και έκλεισα το τηλέφωνο. Όπως έκλεισε, γιατί είναι αυτό το μαγικό της τύχης, δεν το άφησα το τηλέφωνο, γιατί ξαναχτύπησε, το σήκωσα και ακούω μια φωνή να μου λέει ο κύριος Μακεδόνας. Λέω μάλιστα, είμαι μια θαυμάστριά σας. Λέγομαι Άλκης Πρωτοψάλτη, και ήταν η Άλκης. Μου κάνε πλάκα. Και ήταν η μέρα που με πήρε η Άλκης και κανονίσαμε να πάω μαζί της. Και βέβαια αυτή η συνεργασία κράτησε 7-8 χρόνια συνεχόμενα. Και η φιλία μας που είναι, εντάξει, είμαστε σαν η μεγάλη αδερφή και ο μικρός αδερφός. Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά. Ξαφνικά στο πλάι να με προσπερνάει, είδα μια ωραία Θεσσαλονικιά. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι. Ερωτές χωράνε στη ζωή σου. Είσαι λίγο φαινόμενο. Είσαι ερωτευμένος πολύ με τη δουλειά σου. Είσαι ερωτευμένος με τη δεύτερη δουλειά σου που ως πιλότου. Είσαι ερωτευμένος με την οικογένειά σου. Φτάνουν αυτά. Αυτό λέω. Πώς γίνεται.
Εδώ έναν έχει κάποιος και δεν προλαβαίνει να δοθεί. Ο στόχος μου είναι να μπορώ να μοιράσω το χρόνο μου σε, αυτά τα, σε αυτές τις τρεις μεγάλες μου αγάπες, στους τρεις μεγάλους μου έρωτες. Άλλες φορές βγαίνει και πετυχαίνει ισορροπία, άλλες φορές λίγο δεν βγαίνει το μπάλανς σωστά, αλλά η προσπάθεια είναι να βγει και να είναι σωστό. Αυτό βεβαίως με κάνει να χάνω κάποιες άλλες, ας το πούμε, δραστηριότητες ή κάποια πράγματα που θα μπορούσα να κάνω. Να έχω τους φίλους μου να μου γκρινιάζουν γιατί δεν βρισκόμαστε πιο συχνά για καφέδες. Αλλά ναι, δηλαδή στερούμε κάποια πράγματα τα οποία όμως δεν μου κοστίζουν τόσο πολύ από ό,τι θα μου κόστιζε να έχανα κάτι από τα άλλα τρία. Στο μέλλον. Τι βλέπεις, είσαι αισιόδοξος, δηλαδή ποια είναι η επόμενη μέρα, το ένα καταργείται, το άλλο αποδομείται. Η περίοδος που ζούμε όλοι είναι, πώς να πω, οδηγεί σε μια κατάσταση όπου θεωρείται πολυτέλεια. Το ένα, πολυτέλεια το άλλο, το να πας να βγεις να ακούσεις τον Μακεδόνα, το να πάρεις έναν δίσκο. Είναι όλα μια πολυτέλεια γιατί προηγείται το ζήτημα της επιβίωσης. Άρα πώς ένας Μακεδόνας στέκεται την επόμενη πενταετία, δεκαετία, πώς το σκέφτεσαι? Αισιόδοξος μπορεί να μην είμαι, αλλά δεν μπορώ και να πω ότι θα σταματήσω να κάνω κάτι από αυτά που κάνω. Θα μου πεις και η μουσική δηλαδή, έχει άλλη δύναμη, δεν ναι. είναι η τέχνη. Ναι, ακούσα ένα καινούριο τραγούδι και ανυπομονείς να πας στο στούντιο να το τραγουδήσεις, το θες. Είτε αυτό το πράγμα κάνει επιτυχία και πουλήσει χιλιάδες δίσκους, είτε πουλήσει 100 δίσκους, η στιγμή που πας στο στούντιο και το λες, δεν μπορείς να την αλλάξεις με τίποτα. Και όσο και να είναι άσχημα τα πράγματα, είναι άνθρωποι που ας πούμε τυχαίνει και έχουν κάποια αρρώστια και τους λένε, ξέρεις, τα όρια της ζωής σου είναι πολύ μικρά πια, και τον βλέπεις τον ίδιο τύπο φεύγοντας από τον γιατρό, μπαίνει και αγοράζει λαχείο. Ναι, δηλαδή, ξέρεις, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορείς να αφήσεις αυτά τα πράγματα που αγαπάς ή που έχεις τα όνειρα, τα υπάρχουν συνέχεια. Θες να πεις καινούρια τραγούδια, θες να αφήνεις πράγματα πίσω σου, είναι ωραίο. Θες να τραγουδάς αυτή η επαφή με τον κόσμο, αυτό το δώρο που έχουμε εμείς. Είναι μοναδικό. Σκεφτόμουν το έτσι που έκανα τη σκεφτή. Είναι ότι ένας φίλος μου, γιατρός μου, είπε ότι αν εσύ δεν είχες αυτό το πράγμα, επειδή είμαι παίρνω τα πράγματα πολύ, φορτώνω με αρκετά συναισθηματικά. Μου λέει, αν δεν είχες αυτό το πράγμα, αυτή την εκτόνωση με τον κόσμο που βγαίνεις και την επικοινωνία που τραγουδάς, αυτό το πάρε δώσε ας πούμε τον κόσμο, μάλλον θα σε είχα πολύ καλό πελάτη. Μου λέει, θα είχες όλο προβλήματα υγείας που θα σου βγαίνανε αν δεν είχες αυτή την επικοινωνία με τον κόσμο, αυτό το πράγμα. Κλείνοντας, ένα φλέγον ερώτημα. Ψήνεις αρνή έτσι ωραία, είσαι καλός ψήστης?
Μαγειρεύω γενικά ωραία. Δεν είμαι. Κομπιάζεις έχω... πολύ, Κώστα μου. Μαγειρεύω ωραία. Okay. Δεν, στο αρνί δεν έχω κάνει προπόνηση. Δεν πειράζει. Άρα έχεις αφήσει κάποιον έχω στο πόδι σου. Φίλους που τους εμπιστεύομαι γιατί θα το κάνουν. Καθαρίζουν για εσένα. Ναι. Εντάξει. Να μην έχεις και τόσα πολλά ταλέντα γιατί όχι, ανεβάζεις τον πύχη. Δεν γίνεται. Έχω ταλέντο όμως το να τρώω το αρνί. Και εγώ το ίδιο. Αρκεί να είναι έτοιμο. Σε φιλώ γλυκά. Πολλές ευχές. Καλή συνέχεια. Να είμαστε καλά και του χρόνου. I can be so much more.